φίλες μου, πολύ αγαπημένοι μου φίλοι. Πηγαίνουμε εμείς, ανεβαίνουμε στα βουνά, βέβαια με τα καλά μας σήμερα φορέσαμε, με τα καλά μας ρούχα και πάμε να κάνουμε γυρίσματα. Και ανακαλύπτουμε ότι αν είναι δυνατόν, αυτό που λένε πάρα πολύ και ακούγεται ότι τι μαγειρεύουν άραγε, να σας πω ότι ανέβασαν πάνω στο βουνό, τι άραγε, δεν ξέρω αν μπορέσετε να το δείτε με αυτή την κάμερα, αλλά θα τραβήξω και μετά θα το ζουμάρουμε. Εκεί, κοιτάξτε. Πείτε μου, δεν έχετε την περιέργεια, τι άραγε κάνουν εκεί? Μήπως τις κεραίες 5G, ε? Και αυτές για το καλό μας. Να έχουμε γρήγορη επικοινωνία. Η γρήγορη επικοινωνία μας μάρανε. Εδώ έχουμε μείνει ακοινώνητοι γενικά. Και ως προς τις ανθρώπινες επαφές και ως προς τις εκκλησιαστικές μας ανάγκες. Στο βουνό παρακαλώ, εκεί ψηλά. Στον Ημιτό, πώς ανέβηκε εκεί ο εσκαφέας? Μυράκουλο. Είναι αυτά τα μυράκουλα που κάνουν τα μπλε στρουμφάκια και όλη η κουμπανία αυτή. Άντε, και του χρόνου να τους χαιρόμαστε, διότι αυτοί διαμορφώνουν το μέλλον μας, χωρίς εμείς φυσικά να έχουμε καμιά επίγνωση και χωρίς να μας ρωτάνε. Πάρτε το λοιπόν να το απολαύσετε μία ακόμα φορά. Ότι θα βλέπαμε να έχουν ανεβάσει εσκαφέα στο βουνό, σας λέω, είναι αυτά τα ανεξήγητα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και κανείς δεν μας δίνει εξηγήσεις. Εντάξει. Και δεν ξέρω, δεν άκουσα, είπε κανείς τίποτα από τις περιβαλλοντολογικές οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Τι κάνουν εκεί λοιπόν, ε? Ας μας πει ο Δήμος εδώ, ξέρετε, που είναι κοντά στον Ημιτό, μιλάμε, διότι μας κυνηγάνε κιόλας. Δεν μπορούμε να εμφανίσουμε την αλήθεια. Πόσο δίκιο έχει, αυτό ξέρεις τι είναι, να σου πω. Πες μου τώρα. Αυτό... Καταρχήν, να σας πω, δεν το βλέπετε, βλέπετε εμένα, διότι έχουμε πάρει τα βουνά, ο κύριος έχει και το σκυλάκι του, μια χαρά. Εμείς πού να κυκλοφορήσουμε, να κάνουμε κάτι πλάνα, χρειάζεται να στείλουμε 15 μηνύματα. Άρα λοιπόν, έχω τον κύριο απέναντι, θα μιλάει λίγο πιο δυνατά, θα μου πείτε καταρχήν να μου λύσετε την απορία.
πώς κατάφεραν τον εσκαφέ και τον έβαλαν εκεί? Έχει βατότητα από εκεί. Βατότητα. Όπως βλέπεις την κορυφογραμμία αυτού του λόφου, ναι, ανήκει στο στρατό. Ωραία. Το οποίο οικόπεδο πήγε μετά στο νεκροταφείο. Αν πάτε από εκεί, στην κορυφογραμμία, δεν δικαιολογώ καταστάσεις, απλά εξηγώ έτσι. Ναι. Γιατί συμφωνώ. Ωραία. Γιατί πολλές φορές εμείς το βλέπουμε κάτι, μας ενοχλεί, γιατί αγαπάμε το περιβάλλον, αγαπάμε την Ελλάδα μας. Έτσι, δεν μπράβο, είναι κακό. Έτσι, μπράβο, και έρχεται ένας άνθρωπος ως μάνα εξ ουρανού και λέει: Αντώνη, θα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Φαίνεται ότι γνωρίζει περισσότερο. Και αν πάτε εκεί πέρα, λοιπόν, έχει σύρμα, είχε σύρμα κάποτε το οποίο έχει πέσει. Ωραία. Και υποθέτω ότι τώρα στην κορυφογραμμή, λοιπόν, οριοθετεί. Δεν φοβάσαι. Δεν φοβάμαι. Οριοθετεί το χώρο του. Μη με λερώσει, μη με λερώσει. Μόνο μη με λερώσει. Ναι, μόνο μη σε λερώσει. Έλα. Γιατί έχουμε γύρισμα. Πάμε. Οριοθετεί, λοιπόν, το χώρο του νεκροταφείου πρώην στρατού. Ναι. Καταλάβες. Υποθέτω ότι αυτό κάνει. Γιατί το βλέπω που είναι. Και εγώ το πρωί που το είδα μου γύρισε. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να δούμε κάτι περίεργο εκεί πάνω. Όχι, όχι. 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 Υποθέτω έτσι. Γιατί ξέρω ότι μέχρι πού πάνε τα σύρματα πάνω. Γι' αυτό το λέω. Άρα δηλαδή αυτό γίνεται μια οριοθέτηση. Η οποία χρειάζεται σκαφέα. Είναι λίγο. Από εκεί λοιπόν, από εκεί αρχίζει η άλλη σκέψη ακριβώς. Δηλαδή την οριοθέτηση την κάνει και με ένα σειρματόπληγμα. Είναι στρατιωτικές, ας πούμε. Στατιωτική έκταση, οκ, okay, την οριοθετείς με ένα σειρματόπληγμα. Αλλά το να βάλεις μετά από τόσα χρόνια και σε αυτή την περίοδο που περνάμε τα διάφορα, τον εσκαφέα εκεί, για μένα φαντάζει προκλητικό. Σου προκαλεί το αίσθημα αυτό που εξηγούσες ανεβαίνοντας. Γιατί συμφωνώ, εγώ μένω ακριβώς απέναντι. Ωραία. Οπότε τούτα εδώ τα έχω φάει. Καταλάβει. Οπότε. Μ' αρέσει και εμένα το βουνό. Αν. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να πας μέχρι εκεί. Είναι βατό. Οπότε. Αλλά με αυτό το ντύσιμο λόγω γυρισμάτων για το βίντεο κλιπ που κάνουμε, σκεφτείτε ότι εγώ μέχρι να φτάσω εκεί θα τρέξουν. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Γι' αυτό. Απλά εγώ έδωσα στην απορία σου μια πιθανή εξήγηση. Πιθανότατη. Έτσι. Ωραία. Μια πιθανότατη. Οπότε εμείς δε μένει μετά από ένα χρονικό διάστημα να ξαναδούμε και αν δούμε και κάτι διαφορετικό πάλι. Γίνεται τίποτα, δεν γίνεται. Στο μέλλον αρχίζει και το συνηθίζει το μάτι. Όπως ναι. Έχουν γίνει όλα. Όπως έχουν γίνει όλα. Μας περνάνε. Αν δεις απέναντι. Η οικιστική γραμμή είναι κάτω από το γήπεδο. Αν δεις πως είναι πάνω από το γήπεδο οριοθετημένα κατηδίαν, έτσι, του καθενός, οριοθετημένα, εκμεταλλευμένα, κάτι πρόβατα εκεί πάνω, πρώην πρόβατα, έτσι, αν πας και από εδώ πέρα θα δεις Μαντρί. Δεν ξέρω από πού είσαι, εγώ είμαι και λίγο βλάχος. Και εγώ είμαι λίγο βλάχος και κατοικώ στην περιοχή. Οπότε στα χωριά μου, λοιπόν, είχαν Μαντρία. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Λοιπόν, οπότε, να δεις τι έχει γίνει, εδώ πέρα θα φρίξεις. Συλλόγους έχουν κάνει, διεκδικήσιματα έχουν κάνει. Να μην εκφράσω. Άρα στην εποχή μας καταλήγουμε ότι το ζητούμενο, το μόνο ζητούμενο σε όλους αυτούς τους έχοντες στην εξουσία είναι να φοράμε τα έμπλαστα στη μούρη και να μπολιαστούμε λίαν συντόμως για το καλό μας, γιατί επιτέλους μας πονάνε. Πόσο με κάλυψες. Πόσο με κάλυψες, αγορίνα μου. Πόσο με κάλυψες. Έλα. Πάσε καλά. Πάσε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Γεια σας. Πάνω απ' όλα. Έτσι, έτσι, στην εποχή μας τον φόβο το διαχειρίζονται στο να μας... Έτσι, τέρμα. Είδατε τι σημαίνει να υπάρχει ορθή λογική και ωραίοι άνθρωποι. Ο ωραίος άνθρωπος είναι αυτός που σκέφτεται λογικά, που σκέφτεται χωρίς το φόβο. Όταν φοβάσαι, δεν μπορείς να σκεφτείς ορθά. Διότι ακολουθείς μια πεπατημένη. Ενώ όταν είσαι άνθρωπος που παίρνεις οξυγόνο, οξυγονώνεις και τον εγκέφαλο. Φιλί στη μούρη, ρουφιχτό. Μου.